Θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Και εγώ, Κατερίνα. Και να μιλήσουμε και για πιο γυναικεία θέματα. Θεωρώ ότι θα είστε και πολύ καλές συμβουλές. Μα καταρχάς έχω πολύ καλές συμβουλές για την κουζίνα, για το μαγείρεμα και πολλές προτάσεις στην καριέρα μου να κάνω εκπομπές μαγειρικής τις οποίες απέρριψα. Γιατί εντάξει, απέρριψα διότι είμαι ηθοποιός και ήταν η πρώτη μου δουλειά αυτή και αυτή με ενδιαφέρει. Πρωινό θα κάνατε. Δεν το ξέρεις ότι μου έχουν προτείνει, είμαι το έχω πει και αυτό. Στο Μέγκα, ακόμα μου έχουν προτείνει και την πρώτο πρωινό που ξεκίνησε η Μενεγάκη. Στον Αντένα, η κυρία Πρετεντέρη ήταν τότε. Α, βεβαίως, απίστευτο. Με πήρε τηλέφωνο να κάνω μία ρουμπρίκα με κουτσομπολιά, αλλά εγώ δεν ήθελα να πω να κατηγορώ τους συναδέλφους μου και τέτοια. Και είπα όχι. Στον πρώτο πρωινό καφέ της Ελένης. Στον πρώτο πρωινό καφέ της Ελένης. Μια ρουμπρίκα θα έκανα κάτι σαν κουτσομπολιά. Και επίσης μεγάλη πρόταση ήταν από το Μέγκα να κάνω το πρωινό του Μέγκα. Αλλά πάλι το αρνήθηκα. Τη χρονιά πριν το Φώτη και τη Μαρία. Πιο παλιά, πριν το Φώτη. Και Μαρία. Μετά δηλαδή την Έλληνα Πανοπούλου μαζί ακριβώς. Με την. Ακριβώς. Μετά την. Όχι, νομίζω τελευταίος. Ίσως ήταν τελευταίος Πολυχρονίου. Ήταν ποιος ήταν στο πρωινό. Εποχή της Εξαμαρτίν τώρα εσείς τότε, εκείνη την εποχή ναι, του Μέγκα. Ναι, τότε, ναι. Τότε, παλιά. Πω, σε πολύ μεγάλη. Αλλά νομίζω είχα το παιδί τότε. Κάτι με το παιδί μου. Μπορεί να μην είχα και παιδί. Τότε στο πρωινό του Μέγκα μπορεί και να μην είχα και το παιδί μου ακόμα. Πολύ ενδιαφέρον.